Έχω και το ακουστικό. Δείτε ωραίες μπλουζίτσες. Λοιπόν, Φαίνεται. Έρχεται ένας ακόμα πολύ αξιόλογος αγώνας, που δεν είναι ένας, είναι δύο σε ένα. Θα μας τα πούνε καλύτερα οι ειδικοί, αυτοί που είναι πίσω από όλα αυτά, που διοργανώνουν τόσο όμορφα πράγματα. Εμείς θέλουμε όμως, πριν πάμε στους καλεσμένους μας, να σας καλέσουμε από τώρα να μπείτε, να τους αναζητήσετε. Τώρα, οπωσδήποτε. Όποιοι μας βλέπετε, να πατήσετε κορακοβούνιος δρόμος και τρέχοντας τον κόσμο για τη ζωή, να τσεκάρετε. Είναι στο Facebook, είναι... Παντού νομίζω, είναι, αν θέλουν μπορούν να το βρουν. Και στο Google, έτσι δεν και είναι. Και είναι για καλό σκοπό. Έτσι. Σημαντικό. Και έχουμε ξαναπεί ότι θα προσπαθήσουμε μέσα από αυτήν την εκπομπή να προωθούμε τον αθλητισμό και πόσο μάλλον όταν ο αθλητισμός βοηθάει για έναν απότερο καλό σκοπό, ένα παραπάνω. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε τους καλεσμένους μας λοιπόν, τον κύριο Σπύρο Καμπαξή, ο οποίος είναι ένας δρομέας αγαπητός, ασχολείστε χρόνια με τον αθλητισμό και με όλες αυτές τις αξιόλογες δράσεις. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλό μήνα. Είναι ο τελευταίος μήνας της Άνοιξης, ένας μήνας ο οποίος έχει πολλές και σπουδαίες εκδηλώσεις. Από ό,τι προείπατε, έχει να κάνει με τον Κορακοβούνιο, τον 32ο στη σειρά, 32 χρόνια από το 1988 και μέχρι σήμερα ανελιπώς, ένας αγώνας ο οποίος έχει φιλοξενήσει χιλιάδες μα χιλιάδες αθλητές και μέσα από αυτόν έχουν ξεπεταχθεί σπουδαίοι αθλητές που έχουν πρωταγωνιστήσει όχι μόνο σε παγκρίτια και πανελλήνια επίπεδα, αλλά και στο διεθνή χώρο. Ο παλαιότερος στο είδος του στην Κρήτη. Ναι. Να περάσουμε όμως και στη γυναίκα της παρέας, να μην είμαστε αγενείς. Σταματάκι αγάπη. Καλησπέρα, καλό μήνα. Καλώς ήρθατε. Εμείς ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Είναι βιολόγος υπογονιμότητας. Μ' αρέσει και μόνο έτσι όπως το ακούω. Ναι, τα ακούμε. Είναι κάτι έχει μυστήριο μέσα. Και είναι και η διοργανώτρια του Τρέχοντας τον Κόσμο για τη Ζωή, εδώ στο Ηράκλειο. Καλώς ήρθες κι εσύ στην παρέα μας. Καλώς σας βρήκα. Φέτος γίνονται παράλληλα αυτοί οι δύο αγώνες. Φέτος γίνονται παράλληλα. Ο Σπύρος ο Καμπαξής πάντα μας στηρίζει. Ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια να γίνεται οργανωμένα στο Ηράκλειο, γιατί είναι 5η συνεχή χρονιά, αλλά τα 2 τελευταία χρόνια γίνεται έτσι οργανωμένα στο Ηράκλειο, με τη συμβολή του Συλλόγου Μαραθωνοδρόμων Κρήτης και του Συλλόγου Κατά του Καρκίνου Αγκαλιάζω. Ήταν μια προσωπική ανάγκη, έπειτα από την απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου της ζωής, να δημιουργηθεί κάτι στο Ηράκλειο, το οποίο να προσφέρει στους συμπολίτες μας. Κυρίως δηλαδή στην έρευνα ενάντια στο μελάνωμα και να υποστηρίξει το ιατρείο μελανώματος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Με διάφορους τρόπους. Η ζωή έφυγε στα 35 της χρόνια από μελάνωμα. Η ζωή έφυγε στα 35 της χρόνια από μεταστατικό μελάνωμα. Πριν από 5 χρόνια, οπότε λίγους μήνες με το θάνατό της, μία κοινή μας φίλη, η οποία ζούσε στο Σιάτλ, συμμετείχε σε ένα αγώνα δρόμου, στο Show Run, ο οποίος γίνεται κάθε χρόνο για να ενισχύσει οικονομικά την έρευνα ενάντια στον καρκίνο. Τότε λοιπόν η φίλη μας ανακοινώνει ότι εγώ φέτος τη μνήμη της ζωής θα συμμετάσχω σε αυτόν τον αγώνα και θα στηρίξω οικονομικά την έρευνα ενάντια στον καρκίνο. Ποιος άλλος από τους φίλους της ζωής θέλει να τρέξει μαζί? Και επειδή η Ζωή ήταν ένας πραγματικά υπέροχος άνθρωπος, είχε πάρα πολλούς φίλους σε όλο τον κόσμο, την ίδια μέρα, την ίδια ώρα συμμετείχαν 14 χώρες σε όλο τον κόσμο. Απίστευτο. Και ανέβασαν φωτογραφίες. Δημιουργήθηκε μια ξεχωριστή λοιπόν σελίδα, Running the Globe for Zoe, και σε αυτή τη σελίδα στο Facebook ανέβηκαν φωτογραφίες. Άλλοι λοιπόν ορειβατούσαν, άλλοι έτρεξαν, άλλοι έκαναν με τα παιδιά το σποδήλατο. Ήταν συγκλονιστικό, πραγματικά ήταν πάρα πολύ όμορφο. Και να μείνουμε σε αυτό που λες, αγάπη, να μας πει ο κύριος Σπύρος Καμπαξής ότι αυτός είναι και ο σκοπός, όποιο αγώνα και αν διοργανώνεται κάθε φορά, δεν έχει νόημα μόνο το τρέξιμο, έτσι. Δεν μπαίνει κάποιος, ένας επαγγελματίας δρομέας ή ένας αθλητής, όπως είπατε, που συμμετέχουν πολύ γνωστοί αθλητές. Σωστά, ναι. Δεν μπαίνεις μόνο για να τρέξεις. Είναι η προσφορά κυρίως στην εκδήλωση. Όπως θα έχετε διαβάσει στην προκήρυξη του αγώνα, ο αγώνας είναι αφιερωμένος στο Γιάννη Καμπαξή και στον Ποθητό Βερνάδο, οι οποίοι δεν υπήρξαν ποτέ τους αθλητές. Αλλά υπήρξαν δύο σπουδαίοι άντρες οι οποίοι βοήθησαν κατά κάποιο τρόπο στην εξάπλωση του αθλητισμού, συμμετέχοντας σε πολλές εκδηλώσεις, γινόμενοι μέλη στον Σύλλογο Μαραθωνοδρόμου Κρήτης, ιδρυτικά μέλη. Σε κάθε μας διοργάνωση ήταν δίπλα μας, ειδικά ο πατέρας μου που ξεκινήσαμε μαζί τον Κορακοβούνιο πριν από 32 χρόνια, ήταν από τους βασικούς συντελεστές του αγώνα
Και ο εκ λοιπόν εδώ και ένα χρόνο Ποθητός Βερνάρος, που ήταν κάθε χρόνο σε κάθε μας εκδήλωση μαζί μας. Είτε γινόταν η εκδήλωση αυτή στην Κρήτη, είτε εκτός Κρήτης. Ήταν πάντα παρόν. Φανταστείτε δύο άντρες σπουδαίοι, οι οποίοι ποτέ τους δεν έκαναν αθλητισμό, δεν υπήρξαν ποτέ οι ίδιοι αθλητές. Αλλά ήταν σπουδαίοι υποστηρικτές σε κάθε αθλητική διοργάνωσή μας. Και αυτό είναι και το μήνυμα. Καλό είναι να συμμετέχουμε σε τέτοιες δράσεις, σε τέτοια όμορφα γεγονότα. Είτε αθλούμαστε είτε όχι, μπορούμε να πάρουμε μια ωραία μέρα, μια Κυριακή, μια από τις Κυριακές τέλος πάντων, που προφανώς θα έχει και καλό καιρό από εδώ και πέρα, να πάρετε τα παιδιά σας και να πάτε να περπατήσετε, να τρέξετε. Ναι, δεν είναι απαραίτητο να τρέξουμε. Υπάρχουν διαδρομές για όλες τις ηλικίες. Ξεκινώντας από τα 500 μέτρα για παιδιά δημοτικών σχολείων, 500 μέτρα συζητάμε από την πρώτη και έως την τρίτη τάξη, 1000 μέτρα από την τετάρτη και μέχρι την έκτη τάξη δημοτικό για τα δημοτικά σχολεία. Επειδή μετά η διαδρομή είναι πανεύκολη, ξεκινώντας από τη Λοφούπολη και μέχρι τον Άγιο Γεώργιο στο Κορακοβούνι την εκκλησία, είναι 3,9-4 χιλιόμετρα λέμε, κάτι φορά. Επομένως, μπορούν παιδιά του γυμνασίου και της πρώτης τάξης του γυμνασίου να έρθουν να τρέξουν και να περπατήσουν. Έτσι κι αλλιώς ο αγώνας έχει κάποιο συγκεκριμένο χαρακτήρα. Δεν είναι, θα μου πείτε, εντάξει, υπάρχουν και οι κατηγορίες των επάφλων, των νικητών και όλα αυτά. Είναι συμβολικές οι κατηγορίες, αλλά ο αγώνας έχει έναν συμβολισμό. Ο συμβολισμός είναι αυτός: τρέχω για τη ζωή, σε όλο τον κόσμο για τη ζωή. Είναι το πέμπτο τρέχω στον κόσμο για τη ζωή, ο 302ος Κορακοβούνιος που φέτο είναι μαζί. Επίσης να πούμε ότι Οι προηγούμενοι 31 ναι. Κορακοβούνι Ρώμη δεν είχαν συμμετοχή, οικονομική συμμετοχή. Mm-hmm. Φέτο έχουμε βάλει 5 ευρώ συμμετοχή για, για όλους τους συμμετέχοντες και 3 ευρώ για τους μαθητές, που αυτά τα χρήματα αφού συγκεντρωθούν και ελπίζουμε να είναι πολλά αυτά που θα συγκεντρωθούν, είτε από χορηγούς είτε από τη συμμετοχή των αθλητών, mm-hmm. θα μας πει η κυρία Αγάπη τι έχουμε αποφασίσει φέτο να κάνουμε, όπως και πέρσι. Στο τέταρτο τρέχω για τη ζωή είχαμε προσφέρει πάλι ένα μηχάνημα στην ερματολογική κλινική του Παγνή. Μπράβο σας. Αγάπη, ναι. Για πείτε μας τι σκοπό έχει φέτος λοιπόν. Εγώ θέλω για να καταλάβει ο κόσμος περί τίνος πρόκειται, έτσι. Όπως σας είπα προηγουμένως, πριν 5 χρόνια δημιουργήθηκε αυτό τελείως τυχαία από μια πράξη αγάπης στην ουσία μερικών φίλων για έναν άνθρωπο που έχασαν. Τελείως αυθόρμητα, έτσι. Εμείς μαζευόμασταν στο Κούλε, πηγαίναμε μια διαδρομή, ρίχναμε λουλουδάκια στη θάλασσα και έτσι θυμόμασταν τη φίλη. Από προσωπική λοιπόν ανάγκη, όπως είπα, ήθελα να κάνω κάτι οργανωμένο για να προσφέρουμε στους συμπολίτες μας. Σε συνδυασμό λοιπόν, σε συνεργασία μάλλον με τον κύριο Καμπαξή και την κυρία Ντονογιαννάκη, αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι οργανωμένο. Την πρώτη χρονιά προσφέραμε ένα σεβαστό ποσό στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα ενάντια στο μελάνωμα. Και πέρυσι κάναμε δωρεάν ένα δερματοσκόπιο στο Ιατρείο Μελανώματος, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Φέτο, πάλι τα χρήματα αυτά θα δοθούν για να αγοραστεί εκπαιδευτικό υλικό για τους φοιτητές στο Ιατρείο Μελανώματος. Είναι κάτι το οποίο θα μείνει στην κλινική και θα βοηθάει τους φοιτητές, έτσι, στην εξέλιξη και στην εκπαίδευσή τους. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που συμβάλλουμε σε αυτό και γι' αυτό το λόγο καλούμε και όλους τους συμπολίτες, γιατί τους αφορά, να συμμετέχουν, να βοηθήσουν σε αυτό το έργο, γιατί πιστεύω ότι έχει πολύ μεγάλη αξία. Έτσι, δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό. Παντρεύουμε τον αθλητισμό με τον εθελοντισμό και την προσφορά. Mm. Έτσι. Όχι απλά τρέχουν, που και αυτό από μόνο το προκαλεί μια εφορία, αλλά βοηθάνε ταυτόχρονα, από αυτό προκαλεί μεγαλύτερη εφορία. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από το να βοηθάς. Όλοι οι συμμετέχοντες, ξεχάσαμε να πούμε ότι θα πάρουν το μπλουζάκι το αναμνηστικό, καθώς επίσης και ένα μετάλλιο στον τερματισμό τους. Mm-hmm. Οι νικητές των κατηγοριών, που όπως είπαμε είναι τα 500 μέτρα δημοτικό σχολείο για αγόρια και για κορίτσια και τα 1000 μέτρα επίσης. Ο πρώτος νικητής θα πάρει το κύπελο, ο δεύτερος και ο τρίτος άλλο μετάλλιο, ξεχωριστό μετάλλιο, όχι το μετάλλιο της συμμετοχής που τα λάβουν όλοι οι συμμετέχοντες. Καθώς επίσης υπάρχουν κατηγορίες στην μεγάλη απόσταση, στα 4 χιλιόμετρα, για τους μαθητές γυμνασίων, μαθητές λυκείων, ξεχωριστές κατηγορίες, αγόρια και κορίτσια, 20-39 κατηγορία ανδρών γυναικών, 40-49 και 50 και άνω. Βλέπετε, είναι πολλές οι κατηγορίες. Και πολλοί κόσμος που θα συμμετέχει. Με ξεχωριστά μετάλλια. Ελπίζουμε να έχουμε πολύ μεγάλη συμμετοχή.
οι φορείς που συμπαραστέκονται κάθε και συμπαρίστανται φέτο για μια ακόμη φορά, η Περιφέρεια Κρήτης, την οποία την ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά, ο Δήμος Ηρακλείου, η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου που θα πάει στη Λοφούπολη. Θελοντές. Ναι, θέλω να σας πω κυρίως για την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου, η οποία θα μας κάνει επίστρωση της διαδρομής με ειδικά μηχανήματα για να μπορέσουν οι αθλητές να τρέξουν στο κομμάτι που είναι χωμάτινο και επειδή από τις πολλές βροχοπτώσεις λίγο έχει χαλάσει. Θα πάει και θα πάει το grader, θα μας κάνει επίστρωση. Θα βρεχτεί το κομμάτι αυτό το οποίο θα επιστρωθεί. Η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου θα κανονίσει τις ημέρες, την ημέρα του αγώνα να είναι καθαρή διαδρομή. Τους ευχαριστούμε πολύ. Καθώς επίσης μαζί μας φέτος θα είναι για πρώτη φορά στον Κορακοβούνιο, επειδή και σε άλλες εκδηλώσεις μας ήταν το αστικό κτέλ Ηρακλείου, που όσοι θα θελήσουν να πάνε με το αστικό λεωφορείο θα μπορέσει μέχρι την πλατεία Συνάνη, που είναι η πιο κοντινή στάση για τον Άγιο Γεώργιο του Κορακοβουνίου, να πάνε δωρεάν, αρκεί να υποδείξουν ότι θα πάνε να συμμετέχουν στον αγώνα. Mm-hmm. Και φυσικά και η επιστροφή τους θα είναι καλυμμένη και τους ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά που είναι δίπλα μας και τους πάρα πολλούς χορηγούς. Δεν θέλουμε να αναφερθούμε συγκεκριμένα ποιοι είναι, γιατί είναι πάρα πολλοί και ίσως ξεχάσουμε κάποιον. Αλλά σας είπα κάποιους συγκεκριμένους που είναι και σημαντικοί. Θα βάλουμε μια συλλογική προσπάθεια. Μια άνω τελεία θα βάλουμε εδώ. Να πάμε σε ένα διαφημιστικό και θα επιστρέψουμε, γιατί έχουμε κι άλλα να πούμε. Επιστρέψαμε με την όμορφη παρέα μας. Επιστρέψαμε. Δεν έχω ξεκινήσει ακόμα να κάνω ζέσταμα εδώ πέρα. Σιγά-σιγά. Την άλλη εβδομάδα. Και θέλουμε να κάνουμε το κάλεσμα τώρα. Θα μας το κάνετε. Ή ο κύριος Σπύρος Καμπακής θα μας το κάνει, ή σταματάει. Είναι και σπουδαία αθλήτρια. Τα ξέρουμε. Είναι σπουδαία αθλήτρια. Εμείς τα ξέρουμε. Την μπαίνουμε και λέμε καμιά φορά να μας πείσει να κάνουμε κι εμείς κάτι παρόμοιο. Τόσες φορές έχω κάνει την προσπάθεια να την πάρουμε στο σύλλογό μας. Αλλά έχει τον προπονητή της. Καλό προπονητή τώρα, εντάξει. Ήταν και στις φωτογραφίες, κύριε Μανώλη, να μας το δείξετε. Πρώτος πέρσι. Ναι, πολύ καλό χρόνο. Ο Δημήτρης Παπαδογιαννάκης. Ο Δημήτρης είναι ένας σπουδαίος αθλητής και έχει και ένα καλό team. Και όπου πάει αυτό το team, διακρίνεται. Και θα ήταν τιμή μας, να ήταν και μέλη στο σύλλογό μας. Ο Σύλλογος Μαραθωνοδρόμου Κρήτης, να ξέρετε ότι αποτελείται από την Ακαδημία του Στίβου, το αγωνιστικό μας τμήμα, με 4 προπονητές. Φέτο ο σύλλογός μας κατέβηκε κάτω από την 100η θέση σε όλη την Ελλάδα, σε 450 σωματεία. Γίνεται πολύ σπουδαία δουλειά. Είχαμε και 5-6 πανελληνιονίκες, παιδιά τα οποία διακρίθησαν όχι μόνο στο μαραθώνιο, γιατί ο σύλλογός μας δεν κάνει μαραθώνιο μόνο. Έχουμε όλα τα αγωνίσματα. Φανταστείτε τα κορίτσια που διακρίθησαν και είχαμε και πρώτη νικήτρια πανελληνιονίκη, ήταν στο δίσκο και στη σφύρα είχαμε. Δηλαδή, στο σύλλογό μας γίνονται όλα τα αγωνίσματα. Βλέπουμε και τις βραβεύσεις περισσινές. Ναι, ναι. Που ήταν βέβαια οι αγώνες ξεχωριστά. Έχουμε και τις φωτογραφίες από το Κορακοβούνιο. Αλλά θέλουμε να κάνουμε κάλεσμα. Ποιος θα μας κάνει το κάλεσμα και πώς θα δηλώσουν όσοι ενδιαφέρονται. Να μας κάνετε ένα κάλεσμα στον κόσμο. Κοιτάξτε, στο kretamarathon.com, το site του συλλόγου μας, υπάρχει φόρμα συμμετοχής. Πατώντας στον Κορακοβούνιο δρόμο, υπάρχει φόρμα συμμετοχής. Κοιτάξτε, καμία φορά την χάνει και μπλοκάρει λίγο η φόρμα. Αν δείτε και μπλοκάρει, θα μπορέσετε μετά από λίγη ώρα να ξαναεπιχειρήσετε. Αν δεν μπορείτε να μπείτε από το Google Chrome, να μπείτε από το Mozilla. Ναι. Έχετε και τα στοιχεία σας. Ναι, ή μπορείτε να στείλετε μέσω του Facebook ένα μήνυμα. Mm-hmm. Είτε από το Σύλλογο Μαραθωνοδρόμου, το Marathon Creta, ή από το Τρέχοντας στον κόσμο για τη ζωή. Ακόμη και την ημέρα της συμμετοχής, την ημέρα του αγώνα, μπορούμε να δηλώσουμε συμμετοχή. Αλλά για να μην υπάρχει συνωστισμός την ημέρα του αγώνα, κοιτάμε οι συμμετοχές να έχουν πάνω κάτω, ας πούμε, ένα μεγάλο ποσοστό τους κλείσει τις παραμονές του αγώνα, για να είμαστε πιο άνετοι οργανωτικά την ημέρα του αγώνα, γιατί δεν θα έχουμε μόνο τις συμμετοχές. Θα έχουμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Εγώ να πω κάτι. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Καμπαξή, γιατί πριν από 2 χρόνια που πήγα και του ζήτησα βοήθεια να με βοηθήσει, αν γίνεται να οργανώσουμε, χωρίς δεύτερη σκέψη, ειλικρινά σας μιλάω, χωρίς δεύτερη σκέψη, με ρώτησε και πού σκέφτεσαι να κάνουμε αυτόν τον αγώνα. Και λέω. Τώρα μου λέει ότι θα γίνει πραγματικότητα. Δηλαδή, τον ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί δεν είναι μόνο ότι τρέχουμε, κάνουμε αθλητισμό, είμαι πρόεδρος ενός συλλόγου, προσφέρει.
Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το τονίσουμε. Προσφέρει, είναι εθελοντής, του αρέσει η προσφορά και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί έχει στηρίξει και το τρέχοντα στον κόσμο για τη ζωή, αλλά και το σύλλογο κατά του καρκίνου Αγκαλιάζω. Και εξακολουθεί και στηρίζει και αυτό πρέπει να λέγεται. Έτσι. Όχι προσωπικά εγώ, όλο ο σύλλογο μαραθωνοδρόμου. Χωρί κανένα προσωπικό όφελο, θέλω να το τονίσω αυτό. Έτσι. Ναι. Πραγματικά έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Επίσης, θέλω να πω ότι και να διευκρινίσω ότι το τρέχοντας στον κόσμο για τη ζωή στο Ηράκλειο αποτελεί ένα μέρος του τρέχοντας στον κόσμο για τη ζωή. Κάθε χρόνο, την ίδια μέρα, τρέχουν πάρα πολλές χώρες. Ταυτόχρονα. Είχε έτσι. Ένα χάρτη η αγάπη που δεν μπορέσαμε, βέβαια δεν ήταν καλή ποιότητα για να το δείξουμε. Λοιπόν, σε πόσα σημεία γίνεται. Και αυτό. Θέλω να πω ότι στο Ηράκλειο προσφέρουμε στην τοπική κοινότητα, στους συμπολίτες μας αυτό το πράγμα, αλλά και τα υπόλοιπα μέλη στην Ελλάδα. Και στην Αμερική, στην Αυστραλία που τρέχουν, στη Γερμανία, στην Ιταλία και σε υπόλοιπες χώρες συμβάλλουν στο Melanoma Research Foundation ένα πολύ μεγάλο ποσό που είναι ένας οργανισμός, αμερικάνικος οργανισμός, ο οποίος σας στόχο έχει να ενισχύσει την έρευνα ενάντια στο μελάνωμα. Προσφέρουν κάθε χρόνο ένα σεβαστό ποσό και θα πρέπει να το τονίσουμε αυτό, ότι είναι μια παγκόσμια δράση. Εμείς αποτελούμε μέρος αυτής της δράσης. Είναι πολύ όμορφο να είστε. Είναι πολύ όμορφο, ναι. Ναι. Και επίσης το τρέχοντας στον κόσμο για τη ζωή αποτελεί επίσημη διοργάνωση του Melanoma Research Foundation πλέον, έτσι. Είναι κάτι σημαντικό, οπότε καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει. Το κάνουμε τη δεύτερη εβδομάδα του Μάη, γιατί είναι αφιερωμένη στο μελάνωμα. Να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι εκείνη την εβδομάδα μπορεί να πηγαίνει και να εξετάζεται δωρεάν, να βλέπει τους πύλους προκειμένου να δουν οι δερματολόγοι αν κάποιος έχει κακοήθεια κτλ. Έτσι, γιατί στόχος είναι και η ενημέρωση, όχι μόνο ο εθελοντισμός ή ο αθλητισμός, είναι και η ενημέρωση. Έτσι, για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση. Έχει πολλά παρακλάδια όλο αυτό που έχει. Έχει πολλά παρακλάδια. Δηλαδή, προσπαθούμε να κάνουμε κάτι το οποίο πραγματικά να προσφέρει. Και προσφέρει. Όχι μόνο στο Ηράκλειο, αλλά θέλω να τονίσω, σε όλο τον κόσμο προσφέρει. Βλέπετε είναι παγκόσμια δράση. Εννοείται, ναι, και είναι πολύ σημαντικό. Βλέπετε γενικά να υπάρχουν άνθρωποι σαν και εσάς να θέλουν να οργανώσουν κάτι τέτοιο μεγάλο, να βοηθήσουν σε άλλους τομείς, όχι απαραίτητα σε αυτό. Αλλά υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, τέτοιες δράσεις. Εγώ δεν γνώριζα. Θα πω μόνο για αυτούς τους δύο που είναι συνδιοργανωτές μου. Ο Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων και ο Σύλλογος Κατά του Καρκίνου Αγκαλιάζω. Έχουν κάνει σπουδαίο έργο, το οποίο δυστυχώς δεν γνώριζα. Έπρεπε να υπάρξει αυτή η προσωπική ανάγκη, έτσι, που με κατήφθηνε και τους γνώρισα και έμαθα τη δράση τους, το έργο τους. Και φαντάζομαι ότι υπάρχουν και άλλες οργανώσεις στο Ηράκλειο που προσφέρουν βουβά, σιωπηλά στην τοπική ας πούμε, κοινωνία. Έχουμε όμως δύο ανθρώπους εδώ που είναι έμπνευση για τους υπόλοιπους που έτσι κι αλλιώς ασχολούνται ή δεν ασχολούνται, να παίρνουν παράδειγμα από τέτοιες δράσεις και να διοργανώνονται κι άλλες. Και ξέρω ότι και ο κύριος Σπύρος Καμπαξής μαζί με τον αδερφό του και όλους τους υπόλοιπους εκεί στο Σύλλογο Μαραθωνοδρόμων ετοιμάζουν ακόμα πολλά περισσότερα και θα είμαστε έτσι. Εδώ να τα βλέπουμε, να τα παρακολουθούμε και να τα κοινοποιούμε και να σας έχουμε και ξανά. Επίσης να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας στην ελληνική αστυνομία που είναι πάντα δίπλα μας, στην ομάδα διάσωσης Φίλιο ΖΕΦΣ που σε κάθε εκδήλωσή μας τα παιδιά έρχονται, είναι μια ομάδα διάσωσης η οποία φιλοκαιρτώ σε κάθε εκδήλωσή μας είναι δίπλα μας, το ΕΚΑΒ Ηρακλείου, τους εθελοντές Σαμαρίτες Ηρακλείου που είναι πάντα δίπλα μας και όλους μα όλους τους χορηγούς μας, είτε μικροί είτε μεγάλοι, για μας έχουν σημασία. Διότι αν λείψουν οι χορηγοί, θα μπορούμε να πετύχουμε τις διοργανώσεις μας. Χωρίς αυτούς δεν θα ήταν δυνατόν να δημιουργηθεί μια τέτοια οργάνωση. Πραγματικά τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι στο πλευρό μας. Μας έχετε μεταφέρει ήδη στους αγώνες, να ξέρετε. Και ειδικά την περιοχή, ξεκινώντας από την πλατεία Συνάνη, το Μασταμπά, την περιοχή Κορακοβουνίου, το Ατσαλένιο, όλοι οι φορείς, οι τοπικοί φορείς εκεί να είναι καλά, κάθε χρόνο μας βοηθάνε. Γι' αυτό βλέπετε και ο αγώνας έχει διάρκεια 32 χρόνια. Συγχαρητήρια. Να σας καλέσουμε όλους εσάς που μας βλέπετε την άλλη Κυριακή να πάρετε μέρος. Εγώ εκεί θα είμαι. Πέρα από τον αγώνα, να τώρα είναι κάλεσμα για σένα. Πέρα από τον αγώνα ή το περπάτημά σας, το τρέξιμό σας και αυτούς τους δύο αγώνες, ένα τέλος πάντων για καλό σκοπό, να ξέρετε ότι μετά έχει και γλέντι. Έχει και φάει κομπότη. Και χορό. Μπορείς δηλαδή εσύ να έρθεις, να συμμετέχεις και μετά να φας και να πιεις κιόλας. Ή να κερδίσει κάποια από τα δώρα τα οποία θα έχουμε να κληρώσουμε. Και αυτό δεν είπαμε, θα κληρώσουν και δώρα.
τώρα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας. Σήμερα 1η του Μάη, έτσι με ωραία μηνύματα. Έτσι, έτσι, ναι. Να είστε καλά, να συνεχίζετε δυναμικά για όλα αυτά που κάνετε. Να είστε καλά. Και να μας ξανάρθετε. Περιμένουμε τον κόσμο. Να σας ξανάρθουμε. Έτσι. Και να συμμετέχετε κι εσείς.